Σας ακούμε καθαρά τώρα, ορίστε. Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους 15 συναδέλφους βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για την επερώτησή τους. Διότι συνέταξαν μια επερώτηση έκτασης 2.500 λέξεων, στην οποία επικαλούνται μεταξύ άλλων στοιχεία και δείκτες από τα προηγούμενα χρόνια και έως το 2019. Επειδή όμως ο τίτλος της επερώτησης είναι «Οι οδυνηρές συνέπειες της κυβερνητικής πολιτικής στην υγεία», επιτρέψτε μου να αναρωτηθώ μήπως οι συνάδελφοι του ΚΟΚΟΕ αναφέρονται σε μια άλλη κυβέρνηση. Διότι με τα στοιχεία που παραθέτετε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ενημερωμένα ως και το 2019, θα έλεγε κάποιος ότι η κυβέρνηση στην οποία απευθύνεστε είναι η προηγούμενη, δηλαδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Εγώ όμως εδώ είμαι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας. Για τα πεπραγμένα του ΣΥΡΙΖΑ μπορείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, να αποταθείτε στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, αν και αμφιβάλλω πως θα βρείτε απαντήσεις σε όσα ρωτάτε. Από εμένα θα ακούσετε τι έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στον τομέα της υγείας, αλλά και όχι μόνο. Φαντάζομαι λοιπόν ότι θα συμφωνήσουν μαζί μου όλοι πως μερικούς μήνες αφού τη Νέα Δημοκρατία ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ενέσκυψε η πανδημία. Σήμερα, 2 χρόνια μετά, ολόκληρη η ανθρωπότητα παραμένει πολιορκούμενη από το νέο κορονοϊό και τις νέες επικίνδυνες μεταλλάξεις του. Πρόκειται για τη χειρότερη υγειονομική κρίση των τελευταίων 100 και πλέον ετών. Αυτό είναι γεγονός αδιαφυσβήτητο. Ζούμε, δυστυχώς, έναν εφιάλτη διαρκείας. Μολονότι ο αρμοδιότερος μου, ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Θάνος Πλεύρης, παρέθεσε ήδη τα σχετικά στοιχεία, τονίζω και εγώ ότι εμείς παραλάβαμε από την προηγούμενη κυβέρνηση 557 κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Σήμερα τις έχουμε υπερδιπλασιάσει, ανεβάζοντας τις κλίνες ΜΕΘ κοντά στις 1.300. Όση φασαρία, όση και σκόνη προσπαθεί να ξεσηκώσει η αξιωματική αντιπολίτευση ή και το ΚΚΕ γύρω από τις κλίνες ΜΕΘ, οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Παραλάβαμε 557, τις αναβάσαμε σε σχεδόν 1.300. Και επιπλέον, εντάξαμε στο ΕΣΥ κλίνες πάνω από 700 του ιδιωτικού τομέα, όπως ήδη εξηγήθηκε, είτε με συνεργασίες, είτε και με επιτάξεις. Μάλιστα, αυτό είναι στο πλαίσιο μιας διαχείρισης κρίσεων. Στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Είναι μια στροφή στην κατεύθυνση του συστήματος υγείας, στροφή στην πρόληψη. Το πρόγραμμα Σπύρος Δοξιάδης, στο οποίο αναφέρθηκε και ο Υπουργός, είναι μια πραγματική επανάσταση στον τρόπο με τον οποίο δομούμε την δημόσια υγεία στη χώρα μας. Αναφέρθηκε ο κύριος Λαμπρούης, για παράδειγμα, στις μαστογραφίες. Πράγματι, χωρίς τη στροφή στην πρόληψη, δεν θα μπορέσουμε να πετύχουμε ικανοποιητικούς αριθμούς στις μαστογραφίες και σε άλλες εξετάσεις, οι οποίες είναι απαραίτητες για να διατηρήσουμε τη δημόσια υγεία στο κατάλληλο επίπεδο. Και φυσικά, καθώς οι έκτακτοι πόροι θα πρέπει να μειώνονται, διότι ελπίζουμε ότι δεν θα είμαστε εδώ σε μια έκτακτη, συνεχή έκτακτη κατάσταση τα επόμενα χρόνια, 1,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης, ζεστά χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εθνική συμμετοχή, θα μπουν στη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως ήδη μας περιέγραψε ο Υπουργός ο κ. Πλεύρης. Παρόμοιος θόρυβος γίνεται και για τις προσλήψεις. Προέβημε σε 14.000 προσλήψεις υγειονομικών υπαλλήλων. Δεν διστάσαμε να προχωρήσουμε στην επίταξη υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών. Αλλά αυτό είναι μόνο η αρχή. Οι προσλήψεις στον τομέα της υγείας το 2022 θα καλύψουν το 29%, σχεδόν το 1/3 των συνολικών διορισμών. Αυτό σημαίνει ότι το σύστημα θα ενισχυθεί με περίπου 6.000 νέες προσλήψεις υγειονομικών υπαλλήλων όλων των βαθμίδων. Αυτό που περιγράφει το ΚΚΕ και ο κύριος Λαμπρούλης με τους αναισθησιολόγους, αλλά και ο πρόεδρος, ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, για το ζήτημα των εντατικολόγων, δείχνει ακριβώς ότι η εντατική ρυθμή προσλήψεων, τους οποίους ακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα, λόγω της πανδημίας, λόγω της ανάγκης, έχουν φτάσει, αν θέλετε, στα όρια
τις δυνατότητες της ίδιας της χώρας να παρέχει εξειδικευμένο προσωπικό. Όταν αναγκάζεται ο Υπουργός Υγείας και το σύστημα υγείας να σπρώχνει σε ταχύρυθμα προγράμματα τους γιατρούς ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν ως εντατικολόγοι, σημαίνει ότι η χώρα δεν έχει άλλο ιατρικό προσωπικό για να προσφέρει. Αυτό ακριβώς είναι η πραγματικότητα την οποία έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και το Υπουργείο Υγείας. Ένα άλλο θέμα το οποίο θίχτηκε έτσι με αρκετή ένταση κατά τη διάρκεια της σημερινής συζήτησης είναι οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία. Δεν θα πιστεύω ότι θα βρείτε άλλη κυβέρνηση, τουλάχιστον από τη μεταπολίτευση και εδώ, που να έχει ενισχύσει σε τόσο μεγάλη κλίμακα, αλλά και με τόσες παρεμβάσεις ουσίας τον κλάδο της υγείας. Και μάλιστα, ενώ η πανδημία πραγματοποιεί αλλεπάλληλες επιθέσεις στο εθνικό μας σύστημα. Θυμίζω ότι μόνο κατά το 19, δηλαδή το πρώτο έτος με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση της χώρας, οι δαπάνες του Υπουργείου Υγείας αυξήθηκαν κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 18, αγγίζοντας τα 4 δις ευρώ. Δηλαδή, στη μισή χρονιά εμείς αυξήσαμε το κονδύλι για την υγεία πολύ περισσότερο από ό,τι έκαναν οι προκάτοχοί μας στη διάρκεια σχεδόν ολόκληρης της θητείας τους. Κατόπιν, λόγω της έκτακτης πίεσης που προκάλεσε η πανδημία, οι δαπάνες για την υγεία εκτινάχθηκαν στα 4,8 δις ευρώ το 2020 και ακόμη περισσότερο το 2021 στα 5,2 δις ευρώ. Για το 2022 προϋπολογίζουμε 5,3 δις ευρώ. Και μάλιστα, οι συνολικές δαπάνες του κράτους για την υγεία ανέρχονται στα 11,7 δις ευρώ για το 2022, ένα κονδύλι το οποίο αντιστοιχεί στο 6,3% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Εδώ πρέπει να διασταθμίσουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ο έλεγχος του κόστους παρουσιάζεται από σύσσωμα το ΚΚΕ ως μια λεμιτόμος η οποία κόβει τις δαπάνες. Το ανάποδο ακριβώς συμβαίνει. Ο έλεγχος του κόστους είναι η ελάχιστη στήριξη στο εθνικό σύστημα υγείας και στο δημόσιο χαρακτήρα του. Γιατί το ευκολότερο θα ήταν να ξεκυλώσουν οι δαπάνες όπως ξεκύλωσαν προηγούμενα χρόνια και να ερχόμαστε με έκτακτα μέτρα, με clawback, με κοψίματα, με οριζόντια μέτρα να μειώσουμε το κόστος αυτό. Ταυτόχρονα, προσπαθούμε να προωθήσουμε την εμβολιαστική εκστρατεία με σεβασμό στο ατομικό δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής από τη μία μεριά, αλλά και με προτεραιότητα στη δημόσια υγεία από την άλλη. Εξού και δεσμοθετούμε μέτρα τα οποία περιορίζουν τις κινήσεις των μη εμβολιασμένων πολιτών και τους οδηγούν να αναθεωρήσουν τη στάση τους, να βάλουν στην άκρη τους όποιους δισταγμούς και να εμβολιαστούν για το δικό τους καλό, για το καλό των οικογενειών τους, αλλά και της ελληνικής κοινωνίας εν συλλόγου. Τα μέτρα προστατεύουν τους ανεμβολίαστους. Όπως όλοι οι νοήμονες άνθρωποι γνωρίζουν καλά, ο εμβολιασμός είναι το κύριο, ενδεχομένως όχι το μόνο, αλλά το κύριο μέσο για να θωρακιστούμε απέναντι στην επιδημία. Δεν το άκουσα αυτό να ακούγεται από τα χίλια όσων μίλησαν προηγουμένως. Εδώ δεν χωρούν πολιτικές αντιπαραθέσεις. Απαιτείται σύνεση, οριμότητα χωρίς λαϊκισμό και χωρίς τακτικισμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προσαρμόζει διαρκώς τα μέτρα που λαμβάνει, προκειμένου να ενθαρρύνει τους μη εμβολιασμένους να κάνουν αυτό που πρέπει, ώστε όλοι μαζί να κατευθυνθούμε προς την έξοδο από τη σκοτεινή σύραγγα της ανασφάλειας, μακριά από την υγειονομική απειλή. Δεν βοηθάν τα επιχειρήματα όπως η μετάθεση ευθυνών, αυτό που ακούσαμε από τον κύριο Λαμπρούλη, ή προηγουμένως ο κύριος Καθανασόπουλος μίλησε για ανορθολογισμό. Ο ανορθολογισμός είναι να μην εξηγούμε σε όλους ότι δεν είναι εναλλακτική το όποιο χάπι, το όποιο μονοκλωνικό αντίσωμα. Είναι προσθετικά στον εμβολιασμό. Δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά μόνο να εμβολιαστούμε. Και με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε όλοι μαζί να κερδίσουμε. Ολοκληρώνω σε δύο λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Με ικανοποίηση βλέπουμε ότι τα μέτρα αποδίδουν. Κύριε Πρόεδρε, δεν είχαμε ομιλία του Προέδρου του κόμματος μας όπως υπήρχε στο ΚΚΕ και παρόλα αυτά δώσατε όλο τον χρόνο και στον κύριο Καρθανσόπουλο. Τις τελευταίες 3-4 εβδομάδες, μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων για τους ανεμβολίαστους, παρατηρούμε αξιοσημείωτη αύξηση στην προσέλευση των πολιτών μας στα εμβολιαστικά κέντρα. Τα μέτρα της Νέας Δημοκρατίας αποδίδουν. 500.000 συμπολίτες σε λίγες μέρες ανταποκρίθηκαν, έστω και λίγο καθυστερημένα, στην έκκληση για εμβολιασμό.
Επισημαίνω ότι ήδη πάνω από 1 εκατομμύριο συμπολίτες μας έχουν κάνει την τρίτη δόση και συνολικά πάνω από 7 εκατομμύρια έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον με την πρώτη δόση. Από το τέλος Οκτωβρίου μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί πάνω από 1,2 εκατομμύρια εμβολιασμοί και από αυτούς οι 320.000 αφορούσαν την πρώτη δόση. Πριν από ένα μήνα οι εμβολιασμένοι ήμασταν στο 64-65% του ελληνικού πληθυσμού. Τώρα είμαστε στο 75%. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν γίνονται τυχαία. Ωραία. Η κυβέρνηση αγρυπνά και δίνει τη μάχη χωρίς διακοπή σε πολλά και εξαιρετικά δύσκολα μέτωπα ταυτόχρονα. Είμαστε ανοιχτοί φυσικά και καλοδεχόμενοι κάθε καλόπιστη κριτική, αρκεί να είναι επικοδομητική και να συνάδει με το πνεύμα της κρίσης. Δεν είναι η στιγμή για δημιουργία εντυπώσεων. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν καιρό για κούφιες αντιπαραθέσεις. Παραμένουμε προσιλωμένοι στο έργο μας για το εθνικό συμφέρον και για τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια για τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε, και το λόγο έχει τώρα.